Στα πλαίσια της προληπτική ιατρική του προγράμματο αυτού που εφαρμόζει ο Δήμο τη Δράμα, βρισκόμαστε σήμερα στην κοινότητα του Νικοτσάρα για την προληπτική ιατρική με τι καρδιαγγελικέ παθήσει. νομίζω ότι γνωρίζουν πλέον όλοι οι συνδημότε μα ότι ο Δήμο Δράμα έχει σε πρώτη προτεραιότητα την προληπτική ιατρική, σε πρώτη προτεραιότητα τι κοινότητέ του, ...και βρίσκεται συχνά πυκνά κάνοντας ε, διάφορα προγράμματα εξετάσεων προληπτικής ιατρικής. Έτσι λοιπόν σήμερα δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους του Νικοτσάρα... ...να κάνουν τις εξετάσεις τους για την ε, πιθανότητα κάποιου καρδιαγγειακού νοσήματος τα επόμενα 10 χρόνια... ...και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, ε, τον, Χρήστο τον Τζάφο και την τοπική κοινότητα του Νικοτσάρα... Μαζί με την Κοινωνική Υπηρεσία και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών, κ. τον κ. Γρηγορή, είμαστε εδώ, προκειμένου να συνδράμουμε στην εξέλιξη του προγράμματο αυτού. Φυσικά, ακολουθούν κάθε εβδομάδα ε, τα επόμενα διαμερίσματα, τα επόμενε κοινότητε, όπω και στην δράμα μέσω του Δημοτικού Ιατρίου. Ναι, όπω γνωρίζετε, τα καρδιακιακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίω και ανάμεσα στου βασικού παράγοντε που συμβάλλουν και συντελούν στην εμφάνιση αυτών των καρδιαγγειακών νοσημάτων συμπεριλαμβάνονται η ολική χωριστερόλη, η αρτηριακή πίεση, η ηλικία και το κάπνισμα. Στόχο αυτή τη προσπάθεια είναι να προσεγγίσουμε την ηλικιακή ομάδα άνω των 40 ετών και να τους προσφέρουμε την ενημέρωση και την πρόληψη Μολονότι ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας παρέχει πολλές διαγνωστικές εξετάσεις. Δυστυχώς στον τομέα της ενημέρωσης μείνει πολύ πίσω και καλεί το Δήμος και η Κοινωνική Υπηρεσία να καλύψει αυτό το κενό. Είναι προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια να βρεθούμε κοντά στους πολίτες, να βρεθούμε κοντά στις κοινότητες ώστε να αναπτύξουμε και το αίσθημα της ασφάλειας και γι' αυτό σήμερα βρισκόμαστε και φιλοξενούμαστε στον Νικοτσάρα. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς και σταδιακά βλέπουμε όλες τις κοινότητε, περνάμε από όλες τις κοινότητε και να πούμε ότι και στο Δημοτικό Ιατρείο, όπως είπε και ο Δήμαρχος, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 8 έως τις 10 το πρωί μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει και να δει να κάνει αυτές τις προληπτικές εξετάσεις που αφορούν στα καρδιαγκιακά νοσήματα. Να πούμε επίσης ότι το πρόγραμμα είναι εντελώς δωρεάν είναι και σε μια συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Υπάρχει το προσωπικό το οποίο έχει εξειδικευτεί και είναι αυτό που βοηθάει στο να αποστέλλονται αυτά τα στοιχεία και με μια βάση δεδομένων που υπάρχει στην Αθήνα επιστρέφονται πίσω τα τα αποτελέσματα αυτά, υπάρχει δηλαδή μια αμφίδρομη επικοινωνία και ενημέρωση έτσι ώστε ο συμμετάσχοντας σε, σε αυτές τις προοπτικές εξετάσεις να δει τον καρδιακιακό κίνδυνο του και ανάλογα αν τα ποσοστά του ξεπεράσουν το 10% να επισκεφτεί άμεσα τον θεράποντα ιατρό του. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε για να είμαστε όπως έχουμε πει κοντά στις κοινότητες και να συνεχίζουμε μαζί με τις υπόλοιπες δράσεις που είναι η μετρήση σωστικής πυκνότητας, όπως για παράδειγμα είναι οι στη λαϊατρική, έτσι είναι και οι μέτρηση του καρδιακού κινδύνου για να συμπληρώσουμε όλο αυτό το πάζλ το ε, των προληπτικών ενεργειών ε, που προσφέρουμε δωρεάν απένα προς τους συνδημότες μας. Ναι, στα πλαίσια της ε, κοινωνικής ε, ιατρικής ε, από το Δήμο Δράμας ε, και στη συνεργασία με τον κύριο Γρηγορίου ο οποίο είναι και υπεύθυνο αντιδήμαρχο ε, ε, για, ε, για, για το κοινωνικό ιατρείο, ε, είναι η δεύτερη φορά σήμερα που κάνουμε τι εξετάσει ε, που μετράμε την πίεση και τα καρδιακά νοσήματα. Ε, Επίση θέλω να πω ότι. Στον Νικό κάθε Δευτέρα έχουμε τον γενικό γιατρό μα, ο οποίο εξετάζει όλους τους κατοίκου και γράφει συγχρόνω τα φάρμακα. Το ιατρείο μας είναι άψογα οργανωμένο, με ό,τι χρειάζεται: με αίθουσε αναμονή, με υπολογιστέ, με εκτυπωτέ για να εκδίδονται και τα, τα φάρμακά τους. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Γρηγορίου και τους κατοίκους του Νικοτσάρα που συμπαραστέκονται σε όλες τις, αυτές τις εξετάσεις που κάνουμε. Έχουμε κάνει σπυρομέτρηση δύο φορές, έχουμε μοιράσει δωρεάν ζαχαρόμετρα. Κάθε Παρασκευή έχουμε και κάποιος ο οποίος μετράει τους ζάχαρους τους κατοίκους και τη Δευτέρα που έρχεται ο γιατρό. Ε, στο πλαίσιο των προγραμμάτων τη προληπτική ιατρικής, το τμήμα προστασία και προαγωγή τη δημόσια υγεία του Δήμου Δράμα, υλοποιεί και το πρόγραμμα πρόληψη καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι βασικότεροι παράγοντε ε, κινδύνου. Για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι η αρτηριακή πίεση, είναι το κάπνισμα, η ολική χολυστερόλη, η ηλικία και το φύλλο. Το πρόγραμμα αυτό αφορά ηλικίε μεταξύ των 40 με 65 ετών, στα οποία άτομα πραγματοποιούνται μέτρηση αρτηριακή πίεσης και μέτρηση χολυστερίνη. τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και αφού επεξεργαστούν προκύπτει το ποσοστό επικινδυνότητας για την εμφάνιση καρδιακιακού νοσήματος στην επόμενη δεκαετία. Έχει έρθει αρκετός κόσμος εδώ. Ναι, ο κόσμο ανταποκρίνεται. Πιστεύετε ότι στα χωριά όπω είναι ο Νικοτσάρα αλλά και άλλε περιοχέ έχει ανάγκη ο κόσμο από αυτέ τι προληπτικέ εξετάσει, έτσι όπω έχει διαμορφωθεί και το σύστημα υγεία το δημόσιο, Φυσικά και έχει ανάγκη.